1798 Ιουνίου 8. Ευαπτίστη πεδίων αρσενικών φυσικών του ευγενούς κυρίου Κόντε Νικολάου Σολωμού και ονομάστη παρά του αναδόχου αυτού εκλαμπρωτά του κυρίου Αντωνίου Καπνίση Διονύσιος, ήτο και μηνών 2. 1795 Νοεμβρίου 18. Ευαπτίστη εν βρέφος Άρεν του τιμίου και ευγενούς κυρίου Ιακώβου Χαλικιοπούλου Μαντζάρου, δόκτορος, όπερ εγέννησεν εκ της τιμίας κυρίας Ρεγκίνας Βικτορίας, νομίμου γυναικός αυτού. Ανεδέξατο δε αυτό εκ της Ιεράς Κολυμβήθρας ο τίμιος κύριος Αθανάσιος Παραμυθιώτης και εκάλεσαν το όνομα αυτού αμφότερη Νικόλαον. Εγεννήθη το αυτό βρέφος εις τας 26 του παρελθόντος μηνός Οκτωβρίου του παρόντος χρόνου. 1821-1823. Η ελληνική επανάσταση ξαπλώνεται παντού στο Μοριά και στη στερεά Ελλάδα. Ο καπνός από την καμένη μπαρούτη αραιώνει ψηλά και σαν ένα στρώμα μαζί με τα σύννεφα γλιστράει δυτικά ως τα χαμηλά βουνά της Ακίνθου. Το νησί, πλησιέστερο όριο του Ιωνίου, μετατρέπεται σε κέντρο οικονομικής ενίσχυσης και διέλευσης εθελοντών πολεμιστών, κάτω από την ουδετερότητα της αγγλικής προστασίας. Στην πραγματικότητα, η Ζάκυνθος του 1821 στενάζει από τον ασφικτικό έλεγχο και την απαγόρευση κάθε συμπαράστασης προς τους αγωνιζόμενους αδελφούς, μια σκληρή πολιτική της Βρετανίας με αγχώνες και διωγμούς σε ολόκληρη την Επτάνησο. Στα αριστοκρατικά σαλόνια του νησιού, καλυμμένα, στα χωριατόσπιτα και στις απόμακρες παραλίες συνεδριάζουν αντιπρόσωποι των αγωνιστών. Καθοδηγούν ενθουσιώδεις φιλέλληνες πώς να διαπλέψουν το κανάλι του Ιωνίου ή διαπραγματεύονται προμήθειες και πολεμοφόδια που χρειάζονται απέναντι. Ο ποιητής Διονύσιος Σολωμός, 23 χρονών τότε, ιταλοθρεμένος κόντες, αλλά σημαδεμένος από την επαναστατική αγωνία της γενιάς του, έχει ζωντανούς στα αυτιά του τους στίχους των δημοτικών τραγουδιών και μουρμουρίζει τους θούριους του Ρίγα και του Μαρτελάου που ξεσήκωναν τους Έλληνες. Όθεν είστε των Ελλήνων, παλαιά ανδριωμένα, κόκαλα εσκορπισμένα, τώρα λάβετε πνοήν. Στις φωνές της Άλπη κόσμου, αυτομνήμα αναστηθείτε. και το γένος μας θα ειδείτε εις την πρώτην του τιμήν. Ο νερός Ακίνθιος αγωνίζεται να εκφράσει αυτή την πίστη και το όραμα των Ελλήνων μέσα από τις ποιητικές τους διαστάσεις. Χρυσά σπίτια χαιρετώ σας, ξάφνου και αλαφρά πατώ σας, καρδιακά σας χαιρετώ. Πέφτω με το στόμα κάτω, χρυσά σπίτια του θανάτου, και το χώμα σας φιλώ. Διονύση, σε αυτή εδώ τη βιτρίνα εκτίθενται τα χειρόγραφα από το τρίτο σχεδίασμα των Ελευθέρων Πολιορκισμένων. Όπως βλέπεις, δεξιά είναι του Σολωμού και αριστερά καθαρογραμμένο από τον Πολυλά. Ο Πολυλάς καθαρόγραψε, συγκέντρωσε και εξέδωσε τα ευρισκόμενα, αυτό εδώ το βιβλίο, το 1859, 2 χρόνια μετά το θάνατο του Σολωμού. Αυτό που πάντα με εντυπωσιάζει, όσες φορές και να κοιτάξω τα χειρόγραφα του Σολωμού, είναι η μεστότητα και η καθαρότητα του λόγου του. Ορισμένοι στίχοι δίνουν όλο το σολωμικό μεγαλείο, όπως αυτός εδώ που είναι και υπογραμμισμένος από τον ίδιο τον ποιητή. Παράπονο, χαμός καιρού, σ' ό,τι κανείς κι αν. Το οξύ πνεύμα του Σολωμού, φορτισμένο από το ρομαντισμό της Δύσης, ανιχνεύει με αγωνία τον ποιητικό του ορίζοντα και το περιεχόμενο της έκφρασής του. Πέρα από τους αυτοσχεδιασμούς και τα ιταλικά του σονέτα, οι πρώτοι του ελληνικοί στίχοι γίνονται επιτυχίες και αγαπημένα ποίηματα της ακινθινής κοινωνίας. Εδώ εκτίθενται βιβλία από την προσωπική βιβλιοθήκη του Σολωμού. Είναι οι χειρόγραφες μεταφράσεις που έκανε ο Νικόλαος Λούτζης από τη γερμανική φιλοσοφία στα ιταλικά για να διαβάσει ο ποιητής. Στην κάτω βιτρίνα υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα του Σολωμού, τα μελανοδοχεία του, ένα πιάτο από σερβίτσιο του και ένα πορτρέτο του σε νεαρή ηλικία. Τέλος του 1822. Ο μετέπειτα πολιτικός και ιστορικός του έθνους Σπυρίδων Τρικούπης βρίσκεται στη Ζάκυνθο, προσκεκλημένος του Άγγλου φιλέλληνα Λόρδου Γκίλφορντ. Άκουσε παντού να γίνεται λόγος για τον Σολωμό, ποιητική προσωπικότητα κιόλας του νησιού, και σπέβδει να συναντηθεί μαζί του. Άγιος Γεώργιος των Λατίνων. Εδώ συναντήθηκαν τα ελληνικά ρεύματα από τον Μοριά, από την Ήπειρο και τη Ρούμελη, την πόλη, εν τη ανησυχία των να ενωθούν. Εις την φωνή του Παγκάλου και του Αναγνωσταρά, δύο Αποστόλων, εδώ έδωκαν οι λαμπρότεροι βλαστοί της Ακίνθου την υπόσχεση, την οποία ονομάζει ο ιστορικός «Μέγαν και φρικτών όρκων των φιλικών». Εδώ ορκιστής και κατηχηθής, ορκίζει και κατηχεί τόσους άλλους ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μέχρι τη στιγμή όπου εξόρμησεν από τη Ζάκυνθον κατά των Τούρκων, δίκοπος σπάθη μένους και νου. ορκιζόμενος, υπόσχομαι δακρυρώων, εις των 4 σχεδόν αιώνων της σκληροτάτην δουλείαν, των ομογενών και ομοθρήσκων. Εις τους καθημερινούς σφαγμούς των τόσων ομογενών αδελφών και συγγενών. Εις τους επεσχρώ αρπαγμούς των νεανίδων και νέων της πατρίδος μου, του έθνους μου. Ορκίζομαι να αγαπώ όλους τους ομογενείς αδελφούς μου, να είναι η μόνη μου σκέψης, ο ιερότερος της ταλένης πατρίδος μου έρος, και τα μέσα διόν θέλω επιμεληθώ να την ελευθερώσω. Αμήν. Γέννητο. Οι φιγούρες και τα ονόματα των αγωνιστών, οι μεγάλες νίκες του Μοριά, η ηρωική αντίσταση των Ελλήνων όπου οι Τούρκοι ανταποδίδουν το χτύπημα. Όλα γίνονται εικόνες στην ψυχή του ποιητή, καθώς τα νέα αιωρούνται πάνω από την πόλη της Ακίνθου με τα καράβια που πηγαινοέρχονται. Μοιημένος φιλικός ίσως και ο ίδιος, ο Σολωμός άκουγε δακρυσμένος τη θαραλέα φωνή των χριστιανών ιερέων που παρά τις διαταγές του αρμοστή Μέτλαντ πρόβαλαν στην ωραία πύλη και προσεύχονταν υπέρ των επαναστατών. Και υπόταξον υπό τους πόδας αυτού τους εχθρούς και απίστους αναρρυμούς, μύστικοι του αίματος του δούλου σου Γρηγορίου του Οικουμενικού Πατριάρχου και των λοιπών αρχιερέων και ιερέων και ευσεβών χριστιανών, του εκεχημένου υπερπίστεως και ελευθερίας πατρίδος, μνήστητη των Αγίων σου θυσιαστηρίων, αβεβίλης πως είναι παθήτησαν, μνήστητη της ελεηνής ηλικίας, της εις αιχμαλωσίαν ασεβέσει παραδοτήσεις. Διατήρησον τους Αλέξανδρο και Δημήτριον Υψηλάντη, τους γενικούς αρχηγούς ημών, και ενίσχυσον τον περιπλέοντα στόλων των Ορθοδόξων σου. Οι σκιές της νυχτερινής συνάντησης με τον Τρικούπη, 34 χρόνων τότε, γίνονται μάρτυρες μια στενής φιλίας που αρχίζει ανάμεσα στα πρόσωπα και μια ουσιαστική αφορμή για την εξέλιξη της σολωμικής ποίησης και έμπνευσης. Εκεί, στην εξοχή του ακροτηριού, ανάμεσα στις αλέες και στα πέτρινα πεζούλια, ακούμε και αισθανόμαστε την κοινή τους αγωνία. Ο Σολωμός, ο νέος ποιητής με την επτανησιώτικη παράδοση, και ο Τρικούπης, μεγαλύτερος στα χρόνια, σπουδαγμένος στο Λονδίνο, λάτρης και αυτός της ποίησης και αντιπρόσωπος τώρα του αγώνα. Μεγαλωμένοι και οι δυο με τη γνώση της ευρωπαϊκής κουλτούρας θα μιλήσουν για την ποίηση και την τέχνη μετά τις πληροφορίες που αφορούν την επανάσταση του Μοριά. Κάποια στιγμή ο Σολωμός θα απαγγείλει στον Τρικούπη την ιταλική του οδή «Per prima μέσα» για πρώτη λειτουργία, διστάζοντας να παρουσιάσει τα ρομαντικά ελληνικά γραπτά του, αλλά ο ευφυής μεσολογγίτης αντιλαμβάνεται το μεγάλο ταλέντο που ασφιχτεί αδίπλα του. Ο Σολωμός παρατηρήσας ότι αφού ήκουσε την οδήν έμενα σκεπτικός και σιωπηλός, με ερώτησε την γνώμη μου. Η ποιητική σας ιδιοφυΐα, Κόντε μου, στα σίγουρα θα σας εξασφαλίσει μια πολύ καλή θέση στον Ιταλικό Πανασσό. Αλλά τις πρώτες θέσεις τις έχουν κατακτήσει κιόλας άλλοι. Ο Παρνασσός όμως της νεότερης Ελλάδας περιμένει ακόμα να συναντήσει το θάνατο. Κατ' αίτησήν του δε, του εξέθεσα τότε τα της γλώσσης και της φιλολογίας μας. Τα ελληνικά δεν τα εξεύρω, μου λέγει. Πώς θα εμπορούσα να γράψω κάτι καλόν. Πράγματι δεν εγνώριζε. Η μιλή ανατελώς και αυτήν την ομιλουμένη. Η γλώσσα που βυζάξατε με το μητρικό γάλα είναι τα ελληνικά. Είναι εύκολο να τα ξαναφέρετε στη μνήμη σας. Και αν συγκατατίθεστε, είμαι πρόθυμος να σας βοηθήσω το καταδύναμιν όσον θα είμαι στην Ζάκινθον και νομίζω ότι θα είμαι επαρκετών. Δεν εννοώ του προσέθεσα ούτε την γλώσσα την φιλολογική, η οποία είναι τόσο δύσκολος, ούτε τη μακαρονική, η οποία είναι τόσο γελία, αλλά την πετρική σας γλώσσαν τη ζωντανήν. Όταν είδα εξαπτωμένην την φιλοτιμίαν του, επρομηθεύτην αυθημερών εν αντίτυπον των οδών του Χριστοπούλου. Από δε της επομένης, ετέθημεν επί το έργον και επί τινας μήνας διερχόμεθα της ημέρας μαζί, ασχολούμενοι αποκλειστικώς με τα ελληνικά. Εβδομάς δεν είχε παρέλθει από τις πρώτες συνομιλίες μας και ο Σολωμός με εξέπληξε απαγγέλων μου ενάσμα το οποίο είχε μόλις συνθέσει εις γλώσσαν ελληνικήν. Την είδα την Ξανθούλα, την είδα όταν αργά εκίνησε η βαρκούλα να πάει στην ξενιτιά. Ήταν το πρώτον του σύνθεμα στην γλώσσαν αυτήν. Μόλις έγινε γνωστόν, οι πάντες εις την Ζάκυνθον το ετραγουδούσαν. Εσπέραν τεινά οι συμπατριώτε του ήλθαν πολυπληθείς και το τραγούδισαν υπό τα παράθυρά του. Συνεκινήθη εκ τούτου βαθύτατα. Μετά την ασημέρας ήρξε την οδύν του στην Ελευθερία, την οποίαν και εντός ολίγου χρόνου επεράτωσε. Ο Σολωμός, άξιος μελετητής της προφορικής παράδοσης και της κοινής ελληνικής γλώσσας, υλοποιεί την ιδέα που με την όθηση ίσως και του Τρικούπη στέργιωσε μέσα του. Απομονωμένος σε μοναχικούς περιπάτους στο λόφο του Στράνη ή στο σκοτάδι του ιδιωτικού χώρου, σκύβει με πάθος την ανάπτυξη της μεγάλης σύνθεσης που ξεδιπλώνεται σε ένα χήμαρο από στίχους και εικόνες. Τον Μάιο του 1823, ενώ απέναντι το Μεσολόγγι έπαιρνε μια νικηφόρα ανάσα από την πολιορκία του Ομέρ Βριώνη, ο ποιητής γράφει σχεδόν σε ένα μήνα τις 158 στροφές του ύμνου. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει την γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη. Χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά. Εκεί μέσα εκατοικούσες πικραμένη, εντροπαλή, και ένα στόμα ακαρτερούσες, έλα πάλι να σου πει. Άργε να έρθει εκείνη η μέρα και ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά. Της Κορίνθου ιδού και η κάμβη, δε λάμπει ήλιος μοναχά εις τους πλάτανους, δε λάμπει εις τα μπέλια εις τα νερά. Τρέχουν άρματα χιλιάδες σαν το κύμα εις το γυαλό, αλλά οι ανδρείοι παλικαράδες δεν ψηφούν τον αριθμό. Ω Τρακόσχοι, σηκωθείτε και ξανάλθετε σε μας, τα παιδιά σας θελείτε όσο μοιάζουν. Και επιδέξια πολεμάτε από την καταδρομή να αποφύγετε. Το κύμα έγινε όλο κουσκωτό. Εκεί ευρήκατε το μνήμα πριν να ευρείτε αφανισμό. Βλασφημάει, σκούζει, μουγγρίζει κάθε λάριγκας εχθρού και το ρεύμα γαργαρίζει τις βλαστήμιες του θυμού. Σφαλερά τετραποδίζουν αποθαμένοι στο άσχος της εκκλησιάς. Κλάψτε, κλάψτε, κρεμασμένος ως ανάτανε φωνιάς. Έχει ολάνυκτο το στόμα, πόρες πρώτα είχε γευθεί τ' Άγιον αίμα, τ' Άγιον σώμα. Λες ποστε να ξαναβγεί η κατάρα που είχε αφήσει λίγο πριν να αδικηθεί, εις οποίον δεν πολεμήσει και εμπορεί να πολεμεί. την ακούω εις κάθε μέρος σαν του Αβέλ καταβοά. Δεν είναι φύσιμα του αέρος που σφυρίζει στα μαλλιά. Τι θα κάνετε, θα αφήστε να αποκτήσουμε εμείς ελευθερία ή θα την λύσετε εξαιτίας πολιτικής? Σοβαρά να σοπάσω με προστάζει με το δάκτυλο. Ιδού εμπρός σας τον σταυρό. Βασιλείς, ελάτε, ελάτε και χτυπήσετε και εδώ. Ο ύμνος εις την ελευθερία γίνεται αμέσως γνωστός και ανυψώνει τον Σολωμό σαν εθνικό βάρδο. Οι οκτασύλλαβοι και επτασύλλαβοι στίχοι αντιγράφονται από διαφόρους και κυκλοφορούν χέρι με χέρι. Οι πρώτες στροφές μαθεύτηκαν σε λίγες μέρες και αντιχούσαν στους δρόμους της Ακίνθου μελοποιημένες από αυτοσχέδιους μουσικούς. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει πήγη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά. Εκεί μέσα κατοικούσες, πικραμένη, εντροπαλή, ένα στόμα καρτερούσες. Έλα πάλι. Των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά. Εκεί μέσα κατοικούσες, πικραμένη, εντροπαλή και ένα στόμα. Παντού μικροί και μεγάλοι τραγουδούσαν και συζητούσαν με ενθουσιασμό το ποίημα. Μεσολόγγι 1825. Η πόλη πολεμάει για τη ελευθεριά της, πολιορκημένη ασφυκτικά από τον Ιμπραήμ και τον Γιουταχή. Στον εξοχικό λόφο του Στράνη ψηλά, ο Σολωμός προσπαθεί να διακρίνει στον ορίζοντα, πίσω από τα βουνά του Μεσολογγιού, τις ψυχές των ελεύθερων πολιορκημένων. Ένα μεσημέρι ακούαμε κανονιές και το αφεντικό ευγήκε από την κάμαρά του και εστάθηκε στον λόφο. Έπειτα σηκώνοντας τα χέρια στον ουρανό, εφώναξε δυνατά, μα πολύ δυνατά, «Βάστα καημένα Μεσολόγγι, βάστα!» και έκλαιε σαν παιδί. Άλλο ένα βράδυ όπου ήττονα στροφεκιά ήταν καθισμένος στην ρίζα μιας ελιάς και έπειτα από πολλή σιωπή μου λέγει «Λάμπρο, τι να γίνονται εκεί κάτω τώρα τα αδέλφια μας». Και τον είδα να χύνει δάκρυα και τότες. Στο σχολείο μας είχαμε εκεί την απορία γιατί ένας αριστοκράτης, ένας κόντες, τόσο νωρίς άφησε τις ιδέες του και άρχισε να ασχολείται με το λαό και να γράφει επαναστατικά και πατριωτικά ποίηματα. Αυτό ήταν πολύ φυσικό. Μάνα του ήταν μια γυναίκα του λαού, η Νίκη. Και δάσκαλός του, ο επαναστάτης, ο Αντώνης ο Μαρτελάος. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα σας διαβάσω ένα κομμάτι του Σολωμού που αναφέρεται στο Μεσολόγγι και στις μεσολογγίτισσες γυναίκες που ήρθαν πρόσφυγες εδώ πέρα στο νησί μας, στη Ζάκηνα. Και συνέβη και αυτές τις ημέρες όπου οι Τούρκοι πολιορκούσαν το Μεσολόγγι. Και συχνά ολημερνής και κάποτε ολονυχτής έτρεμε η Ζάκυνθο από το κανόνισμα το πολύ και κάποιες γυναίκες μεσολογγίτισσες επερπατούσαν τριγύρου γυρεύοντας για τους άντρες τους, για τα παιδιά τους, για τα αδέλφια τους που επολεμούσαν. Και στην αρχή εντρεπόντανε να βγούνε και προσμένανε το σκοτάδι για να πλώσουνε το χέρι, επειδή δεν ήταν μαθημένες. Και είχανε δούλους. Τον κρίσιμο χρόνο του 1825, μέσα στο πολιορκημένο Μεσολόγγι, ο ύμνος τυπώνεται για πρώτη φορά με τη φροντίδα του Τρικούπη. Το τυπωμένο πια κείμενο γίνεται φλόγα αντίσταση στα χείλη των υπερασπιστών της πόλης και κυκλοφορεί σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Το ποίημα του ύμνου αρχίζει να μεταφράζεται στις ευρωπαϊκές γλώσσες και να διαδίδεται από Έλληνες και ξένους θαυμαστές του Σολωμού. Ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά και ακολουθούν καινούργιες μεταφράσεις αδιάκοπα έως σήμερα. Je reconnais à ton glaive au double tranchant, à ton œil ardent qui sans trêve parcourt le monde. Tu surgis mal de beauté, tu surgis pour briser nos chaînes. Je te reconnais à ton glaive au double tranchant, à ton œil ardent qui, sans trêve, parcourt le monde en l'embrassant. Les ossuaires des Hélènes, tu surgis. Dich erkenne ich, deinem Schwerte eigen ist des Zornes Blitz. Dich erkenne ich an der Fährte deines ungestümen Schritts, die du aus der Griechen Knochen Wut entbrannt. Охвативший шар земной, доблесть древнего народа, возродившаяся вновь, здравствуй, гордая свобода, здравствуй. (1828) Ο Σολωμός εγκαταλείπει την πατρική γη και αποσύρεται στη μοναξιά της Κέρκυρας. Εκεί, στην άλλη άκρη της Επτανήσου, θα γνωριστεί και θα συνδεθεί στενά με το μουσικοσυνθέτη του νησιού, τον Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο. Θαυμαστής του σολωμικού έργου, ο έξοχος σύγχρονός του Κερκυραίος έχει κιόλας μελοποιήσει σολωμικά ποίηματα επιστρέφοντας από τις τελικές σπουδές του. Της μουσικής και της ποιητικής η στενή συγγένεια εμόρφωσαν μεταξύ τους εκείνη τη θερμή φιλία, η οποία αναπάβεται ομοίως εις τη συγκοινωνία του νοός και της καρδίας. Ο μουσικός εμέτρησε διαμιά στο ύψος του ποιητή, ενόησε τα πλασματά του και δεν άρχισε να χαρίσει εις το έθνος του το πρώτο ελληνικό μουσικό καλλιτέχνημα, τον Ύμνον εις την Ελευθερία. Στη διάρκεια 1828 έως 1830, με τη συμπαράσταση και συχνά τη μουσική κρίση του διαισθητικού Σολωμού, ο Μάντζαρος ολοκληρώνει σταδιακά την πρώτη μελοποίηση του ποίηματος. Ώρες μουσικής παιδείας. Καθώς ο υψηλόσωμος μουσουργός διδάσκει όρθιος πάντα τους μαθητές του στη σάλα της παλιάς φιλαρμονικής, νιώθουμε έντονη την παρουσία του ποιητή καθισμένου στο βάθος να παρακολουθεί μουρμουρίζοντας τα μουσικά μέτρα. «Δεν βαριέσαι, κόντε μου, να κάθεσαι να ακούς», απορούσε ο Μάντζαρος. «Όσο περισσότερο βαθαίνω στην τέχνη σου, τόσο περισσότερο εμπνέομαι στη δική μου». Δημιουργικά πάνω στον ύμνο για πολλά χρόνια. Σκυμμένο στο πιάνο και στα χειρόγραφά του τον τόνισε 3 φορές. Η μελοποίηση που σώθηκε ολόκληρη και την ακούμε και σήμερα ακόμα είναι μια τετράφωνη ανδρική χοροδία, 2 τενόροι και 2 μπάσι με συνοδεία πιάνου. Η όλη σύνθεση είναι χωρισμένη σε 24 μουσικά μέρη, το τελευταίο σε φούγκα ρεάλε, και έχει ύφος δημοτικό και απλό. Πολλάκις οικούσαμεν τον Μάντζαρο λέγοντα ότι ο Σάκης κατά τη σύνθεση των μελοποιήσεων του ύμνου επεάνιζεν απόσπασμα εις τον Σολωμόν, ο ποιητής εσκύρτα εκ του ενθουσιασμού. Ετραγούδαε και αυτός μετά του φίλου μουσουργού. Βλέπων ο ποιητής ότι η μουσική ή το ανταξία της ποιήσεως ανελύετο εις δάκρυα εκ της συγκινήσεως. Τότε εξαρθής ως έκστασης και ο μελοποιός εξικολούθη γράφων. Τόσον ήτο μεγάλη κατά τη στιγμήν εκείνη η συγκίνησή μας, που ενομίζαμεν ότι δεν είμεθα εις την υγιήν, και κλαίοντες ο ένας κατησπάζεται τον άλλον. Παρά τη δημοσιότητα, ο ευγενικός και αφιλοκερδής Μάντζαρος αρνείται να δημοσιεύσει την πασίγνωστη πια μελοποίηση, επιμένοντας τη συνεχή αναζήτηση μιας τελειότερης φόρμας. Το 1844 αφιερώνει στον βασιλέα Όθωνα τη νέα σύνθεση, καθώς στην Οθωνική Ελλάδα πεανίζεται ο βαβαρικός ύμνος, κάποια παραλλαγή του αγγλικού με υμνητικούς στίχους. Τον βασιλέα μας τον πρώτον Όθωνα, τον βασιλέα μας σώσον Θεέ, την βασιλείαν του στήριξον αύξησον, τον βασιλέα μας σώσον Θεέ. Δίπλα η Ελλάδα! Δίπλα! 21 Μαΐου 1864. Μέσα σε πανηγυρισμούς και ενθουσιώδεις εκδηλώσεις των κατοίκων, τα Επτάνησα ενώνονται με την υπόλοιπη Ελλάδα. Η αγγλική προστασία των Ιωνίων πάβει οριστικά μετά τη συμφωνημένη συνθήκη του Λονδίνου. Ο ποιητής έχει ήδη πεθάνει το 1857 από αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια. Μόνον ο Μάντζαρος απομένει να ζήσει τις επίσημες τιμές. Οι νότες της φιλαρμονικής Μάντζαρος, που ιδρύθηκε στη μνήμη του μουσουργού, ξεχύνονται ολόγυρα πεανίζοντας τον εθνικό ύμνο πάνω από το Μανδράκι, το λιμάνι του παλαιού φρουρίου της Κέρκυρας. Έτσι ακριβώς το 1865 η παλαιά φιλαρμονική υποδέχτηκε τον νεαρό Γεώργιο τον Πρώτο όταν αποβιβάστηκε στο νησί για να τιμήσει την ένωση της Επτενήσου. Η ενορχίστρωση των δύο πρώτων στροφών τόσο εντυπωσίασε τον ίδιο, τους επισήμους και ολόκληρο το λαό που παρακολουθούσε, ώστε σε λίγες μέρες, Ιούνιος 1865, κοινοποιείται βασιλική και υπουργική απόφαση για την ανακήρυξη του ύμνου εις την Ελευθερίαν σαν πρώτο και μοναδικό μας εθνικό ύμνο. Ο παρά του εθνικού μουσικοδιδασκάλου κυρίου Μαντζάρου, τον εις της ύμνος εις την Ελευθερίαν του αηδήμου ποιητού Σολωμού, θέλει πεανίζεστε κατά πάσα στας ναυτικάς παρατάξεις ή τη ανύψωσιν και χαιρετισμών της σημαίας κτλ, θεωρούμενος ως επίσημον εθνικόν άσμα. Ταυτόχρονα ο Γεώργιος απένιμε στο συνθέτη του ύμνου τον Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος. Ούτε τότε όμως ο Μάντζαρος πίστηκε να δημοσιεύσει τα μουσικά χειρόγραφα της πρώτης μελοποίησης. Υποχώρησε στις πιέσεις των μαθητών και φίλων του μόλις το 1872. Έτσι, ένα χρόνο μετά το θάνατό του, ο ύμνος τυπώθηκε για πρώτη φορά ολόκληρος στο Λονδίνο του 1873 με δαπάνες των ομογενών θαυμαστών. Σύγχρονη Ελλάδα. Ο ύμνος διατρέχει σαν σύμβολο τα γεγονότα του τόπου και παραμένει έργο εθνικό και ορόσημο. «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή», μαθαίνουν οι πρόσφυγες ομογενείς του πόντου και με αυτά τα λόγια τραγουδούν την ελευθερία και την ιδέα της πατρίδας. «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη». «Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων ταϊρά και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε ο χαίρε ελευθεριά». Ευχαριστώ, Ζήνα. Κάτσε, Νίκο, θέλεις. Χαρασό. Διαβάζουμε παρακάτω. Γιώργο, παρακαλώ. Κοιτάει τάλισε. Следующий κουπλέτ. «Εκεί μέσα κατοικούσες πικραμένη ντροπαλή και ένα στόμα εκαρτερούσες, έλα πάλι να σου πει. Άργησε να έρθει εκείνη η μέρα, ήσαν όλα σιωπηλά, γιατί τάσκαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά». «Α, теперь давайте попробуем спеть национальный гимн. Και τώρα ας προσπαθήσουμε να τραγουδήσουμε τον εθνικό ύμνο. Όλοι μαζί παρακαλώ. 1, 2, 3. «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με πιάνε χαρτί, του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με πιάνε χαρτί». Σήμερα, όπως βλέπετε, δεν σας έχουμε δώσει ούτε τετράδια, ούτε μολύβια, ούτε βιβλία, έτσι, για να γράψουμε, για να διαβάσουμε αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Σήμερα θα κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Ναι. Θα μάθουμε ένα τραγουδάκι. Ναι. Είναι ορισμένοι από εσάς που το ξέρουνε, είναι ορισμένοι από εσάς που το μισοξέρουνε και είναι ορισμένες από εσάς που μπορεί να μην το ξέρουν καθόλου. Αλλά θα το μάθω μαζί μας, γι' αυτό θα το κάνουμε. Θα με βοηθήσετε να το τραγουδήσουμε μαρέα? Ναι. 1, 2, 3. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με πιάνε χαρτί. Στοπ, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Λοιπόν, Χρυσουβάνα, πρέπει να το πούμε λιγάκι πιο δυνατά, πιο ζωντανά. Λοιπόν, 1, 2, Χαίρομαι να παίρνονται για ξεκίνημα τα δημοτικά τραγούδια. Θα ήθελα όμως όποιος μεταχειρίζεται την κλέφτικη γλώσσα να τη μεταχειρίζεται στην ουσία της και όχι στη μορφή της. Η κλέφτικη ποίηση είναι όμορφη και ενδιαφέρουσα, καθώς με αυτήν παραστήσανε ανεπιτίδευτα οι κλέφτες τη ζωή τους, τις ιδέες τους και τα αισθήματά τους. Δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον στο δικό μας στόμα. Το έθνος ζητά από μας το θησαυρό της δικής μας διάνοιας, της ατομικής, ντυμένων εθνικά.